ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του και είναι τόσο ευαίσθητος όσο δείχνεται, όσο λέτε και όσο δείχνεται είστε ευαίσθητοι. Τι μαθήματα μπορεί να δώσει το παιδί του μεθαύριο? Πιστεύω ότι η Όλγα είναι πολύ δυναμικό παιδί και ότι όλα αυτά που ακούει τώρα από τη μάνα της θα διαμορφώσει το δικό της χαρακτήρα και θα φτιάξει το δικό της κόσμο. Αυτό είναι ο δικός μου κόσμος. Γιατί, κύριε Δημήτρη, μου λέγατε προηγουμένως ότι δεν μιλάτε καλά και μου το είπατε δύο φορές? Αλήθεια, γιατί μου το είπατε δύο φορές? Δεν ξέρω, εσείς πώς με ακούτε, μιλάω καλά? Εγώ μιλάω καλά τα ελληνικά. Εγώ θα σας κρίνω. Μα είναι δυνατόν να μου δώσετε εξετάσεις σήμερα? Είναι δυνατόν? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέτε? Είναι σοβαρά πράγματα που μου λέτε? Δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι. Πραγματικά, δηλαδή, μου φαίνεται αστείο. Σας φαίνεται περίεργο? Ναι, μου φαίνεται αστείο. Μου φαίνεται αστείο και μου φαίνεται και τραγικό συνάμα. Όταν μπορούμε να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα απέναντι μας, όταν έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο. Να τον κρίνουμε στην ορθογραφία, να δούμε αν βάζετε ψηλή δασία. Έχουμε μεταργηθεί, ξέρετε γι' αυτά, για προσπομένες, έχουμε μεταργηθεί όλα. Ξέρετε πώς γράφουν σήμερα οι άνθρωποι? Όπου αν θα γράφουν φωνητικά, δεν θα χρειάζεται. Ναι, όπου αν θα χρειάζεται τίποτα, να ξέρει κανείς. Θα ξέρουν 500 λέξεις να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους και θα είναι όλο το λεξιλόγιο τόσο. 500 λέξεις. Όπως αυτό που γίνεται τελευταία με το πρώτο τραγούδι, ας πούμε, που τραγουδάνε στα ξένα, λένε κάνει διεθνή καριέρα. Άμα είναι έτσι η διεθνή καριέρα, τότε τι να πούν οι ξένοι? Να σας πω, είναι πολύ αστείο όμως ότι τα τραγούδια τώρα που λέγονται έχουν 5 λέξεις μπροστά, μια υποδό από πίσω και άλλες 5 λέξεις ήδη μετά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τόσο υπέροχη στίχη να γράφεται ξαφνικά? Πώς γίνεται αυτό? Να σας πω, δεν είναι αστείο, αυτό είναι σοβαρό. Είναι μια έλλειψη καλού στίχου στο ελληνικό τραγούδι. Τουλάχιστον εγώ τραγούδισα αράβικα και τραγούδισα μόνο στα αράβικα. Ναι. Δεν έκανα μισό αράβικο, μισό ελληνικό. Και στα τουρκικά επίσης που έχουν πει δύο τραγούδια. Εντάξει. Φαντάζομαι, σας πήρε χρόνο να το μάθετε, φαντάζομαι, δεν είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Έχει πάει και δυο, και η μία και η άλλη. Ναι. Τα αγγλικά είναι εύκολα. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ακουστικά τουλάχιστον, σε σύγκριση με αυτά, με τα δικά μας ακούσματα τουλάχιστον. Ακριβώς. Όταν λένε ότι κάνουν τραγούδι και κάνουν διεθνή καριέρα, συγκράτε, φαντάζομαι, δεν είναι? Είναι δυνατό να κάνεις με ένα τραγούδι διεθνή καριέρα? Δεν βοηθάει και η γλώσσα μου να κάνει κανείς διεθνή καριέρα. Δεν νομίζω. Αυτές τις μέρες θα έχουμε και το Eurovision με το... Άλλοι προσπαθούν να μάθουν ελληνικά, δηλαδή οι ξένοι προσπαθούν να μάθουν ελληνικά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μάθουμε, ας πούμε, αγγλικά για να πηγαίνουμε. Δεν πειράζει, θα μάθουν και αυτοί ελληνικά. Γιατί? Αυτά τα σπαστά που ξέρουν. Εγώ δεν έχω στο σπίτι μου εδώ Φιλιππινέζα. Της μιλάω πιο πολύ ελληνικά, όχι αγγλικά. Γιατί θέλω να μάθω ελληνικά. Στην Ελλάδα δεν ζούμε. Έτσι είναι. Αυτές τις μέρες θα γίνει η Eurovision και θα έχουμε τον Ρακιτζή, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης και πολύ καλός άνθρωπος με ήθος. Καταπληκτικός. Γράφει φοβερή μουσική, φοβερούς στίχους. Έχει γράψει και στο Βασίλη τον Καρά και σε πάρα πολλούς άλλους. Και διαγωνίζεται αυτές τις μέρες. Σας άρεσε αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε σχετικά με το τραγούδι του και τα υπόλοιπα? Να πω έτσι την καθαρή μου την αλήθεια. Δεν πρέπει να σχολιάζουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι πολύ αναβασμένος και όλοι οι άλλοι πρέπει να το σεβόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι και ο κύριος Κατσαρός βγήκε και μίλησε. Είπε την καθαρή αλήθεια. Μήπως είναι φυσικό? Ζηλεύουνε ναι, τώρα. Φυσικό, τα νέα αυτά τα παιδάκια που σας είπα και πριν, δηλαδή που υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός, ζηλεύουνε. Το ένα πάει να πατήσει το άλλο. Αυτό γίνεται. Συνοθούνται όλοι μαζί, αλλά πού βγάζει αυτό? Ακριβώς. Εγώ λατρεύω τον Μαργαρίτη. Τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Μ' άρεσε αυτό το περίεργο που έκανε. Τι έκανε? Άλλη στροφή. Έχει πει ένα φανταστικό τραγούδι. Έτσι. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν έχετε πολλές φορές αντιμετωπίσει τη ζωή σας τον φθόνο από άλλους καλλιτέχνες. Σας ζηλεύουν? Δεν ξέρω, δεν το έχω νιώσει από κοντά, αλλά όταν τους βλέπω σε μία πίστα πάνω, σε ένα κέντρο που πάω να τους ακούσω, έχω παρατηρήσει κάτι το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ακούω τραγούδια σημερινά. Ακούω τραγούδια μου που είναι πριν, ας πούμε, 5 χρόνια. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ακούω? Δηλαδή, πολύ... δεν ακούω, ας πούμε, καινούργιο μου τραγούδι. Ναι. Από κάποιον που έχει κάνει 2 δίσκους, 3.
και έχει πει δικά μου τραγούδια, ακούω παλιά μου τραγούδια, δεν ακούω καινούρια. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, γιατί δεν περνάνε ένα τραγούδι. Και εγώ, σε όποιο και άλλο έχω πάει. Τη γνώμη σας. Δεν ξέρω. Εσείς δεν τραγουδάτε καινούργια τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Εγώ έχω τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια πολλών καλλιτεχνών. Από τους μεγάλους. Γιατί θεωρώ ότι αυτές οι φωνές δεν πρόκειται, κυρία Παραγιωτορέα, να σβήσουν ποτέ. Είναι ανεπανάληπτες. Ακριβώς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, τον κύριο Διονυσίου. Ποιος. Μου κάνει εντύπωση. Τον κύριο Καζατζίδη, ποιος μπορεί να τον ξεχάσει. Κανένας. Για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Γιάννης ο Πάριος. Χρησιμοποιείται κύριος και κύριος. Βέβαια, μα είναι κύριοι. Είναι κύριοι. Ήτανε κύριοι και είναι κύριοι. Για μένα θα μείνουν κύριοι. Ήτανε. Ήταν οι άνθρωποι που διδάξανε όλα αυτά τα μικρά παιδάκια που τραγουδάνε τώρα, κύριε Παναγιωτάρεα. Τι λέγατε για τον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης ο Πάριος. Πουθενά να μην τραγουδάει. Να κάθεται στο σπίτι του. Τραγούδια το τραγουδάνε όλοι. Σήμερα σταματήσει να τραγουδάει πουθενά. Έχει τόσες μεγάλες επιτυχίες. Έχει τόσο ωραία φωνή. Είναι τόσο επιτυχημένος άνθρωπος που δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Και δουλεύει με όλους. Τους αγαπάει όλους, τους αγκαλιάζει όλους και λέει όλα τα καλύτερα λόγια. Δεν ξέρουμε αν αυτοί λένε όμως τα ίδια λόγια τον κύριο Πάριο. Εσύ το κάνετε αυτό. Αγκαλιάζετε όλους τους νέους κλπ. Λένε αυτοί τα καλύτερα λόγια για εσάς που έχουν συνεργαστεί μαζί σας. Δεν έχω ακούσει. Σας νοιάζει. Καθόλου.